Βρισκόμαστε σε ένα τόπο όπου η ιστορία του κρασιού και η αμπελοκαλλιέργεια γενικά είναι από τους πολύ πολύ αρχαίους χρόνους. Άρα η ιστορία αυτού του τόπου είναι συμφασμένη με το προϊόν. Είμαι ο πρώτος που ξεκίνησε την παραγωγή των κρασιών, παρά το γεγονός ότι η οικογένειά μου και πολλές γενναίες πίσω ασχολιόντουσαν με την αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή σταφυλιού. Ξεκινήσαμε το 1996 να παράγουμε κρασιά και να τεμπορευόμαστε στην αγορά με το σήμα Αιβαλής, τα οποία έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής. Κάνουμε κρασιά υψηλής ποιότητας, μικρής παραγωγής. Ενδεικτικά θα σας πω ότι έχουμε τα σήματα όπως είναι η Νεμέα μας, το Λεσάνγκ Δε Λαπιέρ, το Λετιέ, το Μονοπάτι, το Τέσσερα, κρασιά που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα και συνεχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμα στην ελληνική οινοποιία. Είμαστε ένα οινοποιείο το οποίο δεν είναι προσαρμοσμένο στις πολύ υψηλές αποδόσεις, αλλά στην ποιοτική απόδοση. 150 στρέμματα ιδιόκτητα και συνεργαζόμενων παραγωγών παράγουν μόλις 45.000 φιάλες. Βρισκόμαστε σε ένα σπουδαίο αμπελοτόπι, σε ένα από τα κορυφαία αμπελοτόπια της Νεμέας. Είναι κάτω στις παρυφές του όρους Γαμπριά. Βλέπετε τη σύσταση του εδάφους, η οποία σύσταση είναι σχεδόν πετρώδης. Είναι ένα μπέλι το οποίο καλλιεργείται με τα αυστηρά πρωτόκολλα που έχουμε βάλει σε όλα τα μπέλια μας εδώ και 15-20 χρόνια. Χωρίς καμία λίπανση, χωρίς καμία περιττή παρέμβαση. Η καλλιέργειά του είναι ήπια, παντελώς ήπια. Εδώ παράγεται το περίφημο Lesang de la Pierre από το ινοποιείο μας, το ινοποιείο Αιβαλή. Η παραγωγή είναι πάρα πολύ χαμηλή και εκτιμάται περίπου στα 400 με 450 κιλά το στρέμμα, στρεμματική του απόδοση, ελάχιστα σταφύλια. Μπορείτε να μετρήσετε 3-4 σταφύλια δηλαδή σε κάθε στρέμμα. Η μέθοδος καλλιέργειας είναι πάρα πολύ αυστηρή. Καλλιεργείται όπως ακριβώς εκπαίδευαν με την ίδια έννοια και φιλοσοφία οι στρατηγοί σπαρτιάτες, τους στρατιώτες τους. Τρώσε το νερό. Όλο το ρυζικό σύστημα κατεβαίνει προς τα κάτω για να αποδώσει και να μας δώσει τα χαρακτηριστικά του τόπου όπου παράγεται το κρασί. Δηλαδή χαρακτήρα και προσωπικότητα. Είναι ένα κρασί το οποίο παράγεται και έχει να κάνει με κάτι πολύ ξεχωριστό, με κάτι απίστευτο. Είμαι περήφανος γιατί αυτό το κρασί πρωταγωνίστησε και πρωταγωνιστεί ο γιος μου. Είναι δημιούργημα του ίδιου μου. Είναι η συνέχειά μου και όπως καταλαβαίνετε περηφανεύομαι γι' αυτό. Τα αμπέλια μας και τα αμπέλια των συνεργαζόμενων παραγωγών είναι αμπέλια τα οποία είναι ξηρικά, χωρίς καμία λίπανση, χωρίς βαριά καλλιέργεια, εντατικοποιημένη δηλαδή γεωργία. Τα κρασιά μας είναι απολύτως φυσικά, με την έννοια βέβαια όχι ότι δεν χρησιμοποιούμε το φιόδες, αλλά φυσικά είναι αμακιγιάριστα. Τα κρασιά μας εξάγονται, πέραν το ότι καταναλώνονται και στην εσωτερική αγορά, αλλά εξάγονται και σε πολλές χώρες όπως είναι η Αγγλία, η Ελβετία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Δανία, η Κύπρος, η Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Καναδάς, Ταϊβάν. Λοιπόν, εδώ είναι στην τοπική το πολαλιά. Το τοπική διάλεκτο λέγεται Αρμακάς. Εδώ πολύ άγωνο το μέρος. Η γη ήταν τότε πολύ φτηνή και είναι φτηνή. Γιατί ήθελε πάρα πολύ δουλειά. Βλέπετε πόσο μεράκι, πόσο δουλειά έχει γίνει εδώ πετάγοντας την πέτρα έξω προς τα έξω για να μπορεί να καλλιεργηθεί, να περάσουν τα άλογα, τα ζά, όπως θα τα έλεγαν οι παλιοί, τα μουλάρια, για να καλλιεργηθεί το αμπέλι. Έγινε πολλή δουλειά. Αυτός είναι ο αρμακάς. Εγώ μπροστά σε αυτόν τον αρμακά λοιπόν νιώθω ένα τεράστιο δέος. Δέος, στοργή, αγάπη, αγάπη από ένα παρελθόν που χάνεται στα βάθη της ιστορίας. Μάλιστα θέλω να σας πω ότι χάρη αυτή της πέτρας έφτιαξα ένα κρασί που το ονόμασα αρμακά. Είναι ίσως το ακριβότερο ελληνικό κρασί. Είναι το μόνο ελληνικό κρασί που έχει ανταγωνιστεί ξένα κρασιά σε γευσινοσία μεγάλα ονόματα. Και θέλω να σας πω ειλικρινά, με πολύ μεγάλη συγκίνηση, ότι μεγάλα ονόματα φάνηκαν μικρά
το μεγαλείο του ελληνικού κρασιού. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα δείγμα γραφής. Ένα αμπέλι που μόλις φέτος φυτέψαμε μέσα σε ένα άγριο τόπο, μέσα σε ένα τόπο που κυριαρχεί η πέτρα, ότι το αφήσαμε από μόνο του να ζήσει, να επιβιώσει. Επιλέξαμε ένα κλόνο, ο οποίος κλόνος έχει την ανθεκτικότητα και τη δύναμη να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις πολύ σκληρές συνθήκες, τις εδαφυλλογικές και τις δύσκολες συνθήκες του μικροκλίματος. Και μέσα από αυτή την πέτρα, μετά από 4-5 χρόνια, 6-7, να απολαύσουμε τα μεγάλα κρασιά από το θύμα μας. Πιστεύω ακράδαντα βέβαια ότι αν πιστέψουμε τη φύση μας, μια σωστή παράδοση, και δεν ξεφύγουμε από τις αρχές της σωστής αμπελουργίας και υλοποίησης, το μέλλον θα είναι λαμπρό. Σας το λέω ειλικρινά αυτό και το πιστεύω ακράδαντα. Τα τελευταία χρόνια θα μας ασχοληθούμε και με τον υνοτουρισμό. Γι' αυτό ξεχωρίσαμε το υνοπείο σε 3 κομμάτια. Στο αμπέλι, στο υνοπείο και στον ξενώνα. Σας καλωσορίζω σε ένα από τα ιστορικότερα σπίτια της Νεμέας. Ένα σπίτι που κλείνει τον πρώτο αιώνα της ζωής του φέτος. Είναι λοιπόν το σπίτι του πρώτου υνοποιού της Νεμέας, ιδιώτη υνοποιού της Νεμέας, με την πρώτη ιδιωτική ετικέτα, με την επωνυμία Λαζό. Πραγματικά με εντρικάρισε το γεγονός ότι υπήρχε αυτό το σπίτι εδώ σε αυτόν τον τόπο και θέλησα, το είδα τελείως και επιχειρηματικά, αλλά το είδα και με συγκίνηση, εφόσον έχω συνδέσει τη ζωή μου με το κρασί της Νεμέας, να συνδέσω και με την ιστορικότητα του σπιτιού το όνομά μου. Το ενέταξα λοιπόν μέσα στη γενικότερη επιχείρησή μου στο υνοποιείο. Μπορεί ο επισκέπτης να διαμείνει και το βράδυ για να απολαύσει όλη την περιοχή. Γίνονται γευσυνοσίες, δοκιμάζονται τα κρασιά του υνοποιείου. Χρονιές. 4. Ίσως το ιστορικότερο κρασί του κλίματος, του υνοποιείου μας. Ένα κρασί που για πρώτη φορά βγήκε στην αγορά το 2000, ως το ακριβότερο ελληνικό κρασί. Παράγεται λοιπόν από ένα αμπέλι που εικάζεται ότι είναι ηλικίας περί των 150 ετών. Αυτόριζο προέρχεται από τον αρχαίο κλόνο του Αγιοργίτικου. Το κρασί αυτό περνάει από 36 μήνες από βαρέλι, από καινούριο βαρέλι, και μάλιστα όλα τα χρόνια, εδώ και 16 χρόνια έως την τελευταία παραγωγή που έχει βγει στην αγορά του 2016, προπολείται. Για μας είναι ιστορικό γιατί εκμεταλλευτήκαμε ένα αμπέλι της ιδιοκτησίας μας. Είναι πρίκα της γιαγιάς μου από τη γιαγιά της, πολύ ιστορικό. Έχει δίνει όλη την καλλιεργητική εξέλιξη του αμπελιού από την καλλιέργεια που γινόταν τον περασμένο αιώνα με ζώα, μέχρι και τη μηχανική καλλιέργεια. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές διακρίσεις, έχει ανταγωνιστεί σε διεθνή επίπεδο πολλά κρασιά και μεγάλα κρασιά του Διεθνή Αμπελώνα. Είναι ιστορικό για μας γιατί επιβάλαμε ένα τόσο ακριβό κρασί και στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό. Θα πρέπει να σας πω όμως ότι δεν περνάει η παραγωγή του, δεν ξεπερνάει ποτέ τα 600 με 650 φιάλες. Είναι ένα πολύ συμπυκνωμένο κρασί με τα χαρακτηριστικά αρώματα της ποικιλίας, δαμάσκηνο, βύσσινο, μαύρη σταφίδα, πολύ ογκώδες, σχεδόν θηριώδες, συνοδεύει και την τοπική ελληνική κουζίνα και τη διεθνή κουζίνα. Πραγματικά είναι ένα κρασί το οποίο εγώ το θεωρώ ότι είναι το σύμβολο του υνοποιείου. Θέλουμε να έρθει ο επισκέπτης, θέλουμε να γνωρίσει τα κρασιά, να απολαύσει τα κρασιά στον τόπο
καταγωγής και παραγωγής τους. Υπάρχουν δεκάδες συνοποιοί εδώ. Υπάρχουν και γύρω στα 40-45 μονάδες οι οποίες παράγουν κρασιά εξαιρετικής ποιότητας, οι οποίες και οι περισσότερες είναι και εξαγώγιμες επιχειρήσεις. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας, θέλουμε να μας γνωρίσει, θέλουμε να γνωρίσει τη γαστρονομία του τόπου, τη φιλοξενία των Νεμεατών, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με τη γη, έχουν μια καλλιεργητική κουλτούρα εδώ και πολλούς αιώνες, να έρθουν σε επαφή με το αμπέλι, με τον παραγωγό, με τον αμπελουργό τον ίδιο. Θα αποκομίσουν εμπειρίες και νομίζω θα οι μέρες της επίσκεψης θα αφήνουμε ωραίες αναμνήσεις.